εξολιώνει ο ουρανός. Ό,τι ήτανε δικό μου, μου το σκούριασε ο καιρός. Αυτή η αγάπη περνάει σαν καταιγίδα ξεσπάει. Λάσπη να φύσει και φως. Αυτή η αγάπη λιγάει, τον χρόνο τον σταματάει. Να ανθίσει ο κόσμος αλλιώς. Γιατί να σκοτώσει ο Διάκος τους γονείς σου, Ελπίδα? Ο Διάκος είχε παράνομο δεσμό με τη μάνα μου, εντάξει? Ικανοποιήθηκες? Τι είναι αυτό? Είναι το δαχτυλίδι που πήρες για να δώσεις την Ελπίδα. Σε παρακαλώ, πες μας ότι δεν είναι η Φέη. Έχεις και εσύ τις ίδιες φωτογραφίες, λοιπόν, χωρίς να εμφανίζεται το όνομα του αποστολέα. Ακριβώς. Κάποιος προσπαθεί να μας εκφοβήσει. Ή να μας εκβιάζει, έτσι. Ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να σου πω κάποια πράγματα. Θέλεις να έρθεις λίγο πιο μέσα να τα πούμε? Όχι, Ελένη. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Ζωή! Παράταμε. Ρε μωρό μου, τώρα πια όλα έχουν τελειώσει, ε. Τώρα μπορούμε να είμαστε μαζί, γιατί... Άσε με, ρε ορίστε. Ρε Ζωή! Είπα, άσε με! Θέλω να φύγεις από το σπίτι μου. Πες το ότι δεν μπορώ. Αύριο το πρωί μας. Συγγνώμη, πες μου κάτι ακόμα. Ξέρεις το θέμα? Ναι, καταλαβαίνω. Okay. Τι θες, ρε αλήτη, να με καταστρέψεις? Δεν σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις? Το έχεις βάλει σκοπό της ζωής σου από την μέρα που έμαθες ότι πήρα το Υπουργείο? Τι περίμενες, να σε διορίσει εσένα ο πρόεδρος αντί για μένα? Τι βλακίες είναι αυτές που λες, τα ίδια θα λέμε πάλι. Σου είπα, δεν έστειλα εγώ τις φωτογραφίες. Δεν μιλάω για τις φωτογραφίες, ξέρεις πολύ καλά γιατί. Όχι, δεν ξέρω. Μπορείς να γίνεις πιο σαφής. Πήγες και ξεφούρνησες ότι ο Ορέστης είναι ζωντανός και ότι εγώ τον έκρυβα. Ε? Αυτός είναι ο τρόπος επίκησης. Θα σε σκοτώσω. Μα την Παναγία, θα σε σκοτώσω, θα πάω να κάνεις παρέα στη Φέη. Αντιγόνη! Αντιγόνη! Αντιγόνη, βλέπεις? Χαίρομαι πολύ που με πήρες τηλέφωνο. Με όλα αυτά που έγιναν δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Το ξέρω. Η προσαρμογή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Για όλους μας. Έχει συμβεί κάτι, έτσι, γι' αυτό με πήρες? Ναι. Και αυτή τη στιγμή είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορώ να εμπιστευτώ. Ακούω. Γιώργο, στο ξαναείπα, αλλά αυτή τη φορά το πιστεύω πιο πολύ από ποτέ.
κάτι έχει συμβεί όσο εγώ ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τι εννοείς? Πριν το ατύχημα. Πριν καν να πάω στην ζωή. Ήμουν έτοιμος να κάνω πρόταση γάμου στην Ελπίδα. Αγόρασα και ένα μονόπετρο. Ναι. Πριν φύγω να έρθω στο εξοχικό, βρήκα στα πράγματα της το μονόπετρο. Και το πήρα. Πίστευα ότι της το είχε δώσει η μάνα μου μετά τον υποτιθέμενο θάνατό μου. Η μητέρα σου δηλαδή ήξερε πως σκόπευες να της κάνεις πρόταση γάμου? Ναι. Ήταν η μόνη που το ήξερε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλά, ποιο είναι, δεν καταλαβαίνω. Σήμερα ήρθε εδώ στο εξοχικό Εμμύρια και μου φέρε ένα άλλο δαχτυλίδι. Δεν καταλαβαίνω. 2 μονόπετρα. Μέχρι τώρα πίστευα πως αυτό που βρήκα στα πράγματα της Ελπίδας ήταν το δικό μου. Το δαχτυλίδι που της πήρα. Σήμερα όμως, με το δαχτυλίδι που μου έφερε η Μύρια, κατάλαβα πως αυτό είναι το δικό μου. Αυτό που πήρα εγώ για την Ελπίδα. Το άλλο όμως, ποιο είναι? Τι γίνεται εδώ, Γιώργο? Συμβαίνει κάτι που δεν ξέρω? Ευχαριστώ που ήρθες. Δεν ήξερα αν έκανα καλά. Έκανες πάρα πολύ καλά. Έλα, κάτσε. Ήμουν βλάκας. Τώρα ένισε να πούμε, να. Κοίτα. Θέλω να μου δώσεις μια ευκαιρία να επανορθώσω για τη συμπεριφορά μου τις προάλλες. Να το πάρουμε πιο χαλαρά, όπως θέλεις και εσύ, αλλά άφησε με να σου δείξω ότι μπορούμε να... Δεν ξέρω αν... Τώρα είναι το μοντανδό. Το φιλί. Ξέρεις πολλά καλά τι εννοώ. Εχθές έδιωξες με χωρίς να μου δώσεις καμιά εξήγηση. Σήμερα έρχομαι και βρίσκω σε έτσι. Γιατί? Κοίτα, εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε έτσι λίγο κυκλοθυμικοί και αλλοπρόσαλοι, οπότε... Α, εντάξει. Όχι, όχι, περίμενε, αστείευκο. Θέλω να με συγχωρέσεις. Φέρθηκα πολλά σιώμα τις προάλλες και θέλω να μου δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία να επανορθώσω. Δεν ήξερα όσο αξίζει. Κοίτα, είμαι άνθρωπος. Έχω και εγώ τα ελαττώματα μου, έχω κόμπλεξ, έχω ανασφάλειες. Αλέξη, σου ζήτησε κανένας να είσαι τέλειος. Κοίτα, ξέρω ότι φαίνομαι τέλειο και τον μπορεί να μπερδεύει τους γύρω μου, αλλά... Γιατί να σιωπήσει και να σοβαρευτείς. Εντάξει. Ενδιαφέρομαι πραγματικά να προσπαθήσω για τούτο που έχουμε εμείς οι δυο. Υπόσχεσαι πως θα με πληγώσεις? Ναι, για τούτο, να είσαι σίγουρη. Πώς μπορώ να το ξέρω εγώ τούτο? Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να το ξέρεις. Έτσι είναι ο έρωτας. Βουθιά στο κενό. Πάεις με τα νερά του και ελπίζεις για το καλύτερο. Είπες τη λέξη έρωτας. Ναι, νιώθω. Μάλλον είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Σοβαρό μιλάς. Περιμένεις κάποιον? Όχι, όχι, με νοιάζει, ρίλας. Εντάξει, άφησε τον ένα βαρεθεί και να φύγει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ έτσι. Πάω να ανοίξω.
Λοιπόν, άφησα σου αρκετό χρόνο για να σκεφτείς. Περιμένω μια απάντηση. Λέω ψέματα, Μύρια. Κοίτα. Τελευταία, επρόσεξα κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά σου. Τώρα συμβαίνει τούτο. Εσύ στη θέση μου, τι θα υπέθετες? Μύρια, αν έβλεπα, θα ζητούσα τη βοήθεια σου για το καθετή. Νομίζεις ότι μ' αρέσει να είμαι έρμεον του καθενός? Ξέρω εγώ. Μπορεί να έχεις άλλα πράγματα μες στο μυαλό σου. Όπως? Όπως να θέλεις να παριστάνεις την τυφλή για κάποιο λόγο που εγώ δεν γνωρίζω. Παραλογίζεσαι. Περιμένω μια απάντηση. Οκ, Μυρία. Δεν βλέπω. Ζω στα σκοτάδια, είσαι ευχαριστημένη τώρα? Σε παρακαλώ, Αντιγόνη. Μύρια, πες μου γιατί να σε κοροϊδεύω. Νομίζεις ότι βλέπω και δεν το λέω? Αν είναι δυνατόν. Τότε ποιος εμπήκε εδώ μέσα σε καμέντα ούλα τούτα? Εγώ από σένα νιώθω ότι όλα γύρω μου είναι άνω κάτω. Δηλαδή λες μου ότι εμπήκε κάποιος ξένος μέσα στο σπίτι μας χωρίς να τον πάρουμε είδηση? Μύρια, εγώ ήμουν στο μπάνιο. Τώρα αν μπήκε κάποιος εδώ μέσα και τα έκανε όλα άνω κάτω, εγώ δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Γιατί δεν ρωτάς το Λευτέρη να σου πει? Αυτός μπορεί να ξέρει. Για το δικό σου το καλό, καλύτερα με τον ανακατέψουμε. Γιατί αν μάθει ότι τόσων καιρών επερίπαιζες το, ένα γίνει χαμός. Μυρία, για το όνομα του Θεού. Λυπούμε, αλλά δεν σε πιστεύω. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Σαβριανέ. Καλησπέρα. Δεν με θυμάστε? Φυσικά σας θυμάμαι, δημοσιογράφος δεν είστε? Αν δεν κάνω λάθος, σας έχω δώσει και μια συνέντευξη. Μάλιστα, εγώ είμαι. Ναι, θα περάσετε? Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Εδώ στην πόρτα? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε τι οφείλω την τιμή της επίσκεψης? Ήρθα να μάθω πού είναι η Φέη, κύριε Σταυριανέ. Ορίστε. Φαντάζομαι θα ακούσατε για την εξαφάνισή της. Πού την έχετε? Τι της έχετε κάνει? Γεια σου, Αλέξη. Κύριε Γεράσιμε. Παππού, τι γάμιζαμε? Και όλοι κάνουμε τη χάρη να φύγω έξω. Ή μάλλον καλύτερα να αφήσει. Θέλω να κάνω μια κουβέντα με τον Αλέξη. Όχι, θα πω πού, ποτέ δεν έπρεπε να έρθιζαμε. Συγγνώμη, τι γίνεται, διαφεύγει μου κάτι? Ή όλοι θα σου το ξαναπώ. Πήγαινε σπίτι και περίμενε με. Θα είμαι σύντομος. Γιατί θα πω πού ποτέ, και δεν έπρεπε να χτίζαμε. Συγγνώμη, μπορεί να μου πει κάποιος τι συμβαίνει, όλοι? Να σου πω εγώ. Μακριά από την εγγονή μου. Χαίρετε, κύριε Διάκο. Παιδί μου, τι σημαίνει, αν ήρθες για τον Ορέστη, πολύ φοβάμαι ότι... Δεν ψάχνω τον Ορέστη. Μαζί σου θέλω να μιλήσω. Μαζί μου? Για ποιο θέμα? Θέλω να μου δώσεις κάποιες εξηγήσεις. Τι είδους εξηγήσεις θέλετε να μιλήσω? Να μου πεις τι έχεις συμβεί με τη μητέρα μου. Να μου πεις τι της έκανες. Γεια σου, Ελπίδα. Ωραίστη μου. Χαίρομαι που ήρθες. Πες μου ότι το μετάνιωσες. Και ότι δεν θες να χωρίσουμε. Το ξέρα, το ξέρα. Δύο δακτυλίδια. Δύο προτάσεις γάμου. Δεν
Δεν έκανα καλά που ήρθα στο σπίτι σας, το ξέρω, αλλά... Αλλά ήρθες. Και όχι μόνο ήρθες, αλλά ζητάς και εξηγήσεις από μένα για τη Φέη. Και από πού και ως πού είπες ότι εγώ της έκανα κάτι. Ξέρω τα πάντα, κύριε Σταυριανέ. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η Φέη είναι πολύ καλή μου φίλη και μου έχει εμπιστευτεί τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη δολοφονία του άντρα της. Μάλιστα. Θα σου είπε λοιπόν και ποιος το έκανε. Σε λάθος άνθρωπο ήρθες, κοπέλα μου. Να πας στον υπεύθυνο να ζητήσεις εξηγήσεις και εμένα να μ' αφήσεις την ησυχία μου. Θα πάω στην αστυνομία και θα τους τα πω όλα, κύριε Σταυριανέ. Και για σένα και για τον κύριο Διάκο. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα έχεις κάτι να πεις. Νόμιζες ότι το έχεις κρύψει για καλά. Όμως για κακή σου τύχη εγώ το βρήκα. Και? Και μου ζήτησες να χωρίσουμε. Υπάρχει άλλος άντρας στη ζωή σου, Ελπίδα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα όπως φαίνεται εδώ και πολύ καιρό. Για να φτάσει μάλιστα στο σημείο να σου ζητήσει να τον παντρευτείς. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω όμως είναι γιατί αντέδρασες έτσι όταν σου ζήτησα να χωρίσουμε. Πες μου. Ορίστε. Τι είπατε, κύριε Γεράσιμε? Αυτό που άκουσες, Αλέξη. Θέλω να μείνεις μακριά από την Ιόλη. Παππού, τι καμνείς? Τι λάλλεις τον άνθρωπο? Τι νόμιζες ότι με κανέναν ανηλίκον ήρθες να με προστατέψεις? Ιόλη, σταμάτα. Μιλώ στον Αλέξη. Για μένα που του μιλάς όμως, και με τιμά καθόλου του τη συμπεριφορά σου, όπως επίσης ούτε σένα σε τιμά. Έτσι, α. Σε παρακαλώ, φύε τώρα. Θα φύγει. Πρώτα θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, γιατί γίνεται το όλο το πράγμα. Παππού, σε παρακαλώ, φύε και θα προσποιηθούμε ότι δεν έγινε ποτέ του το πράγμα. Ναι, αλλά έγινε όμως. Γιατί, κύριε Γεράσιμε? Αλέξη, μεν το παίρνεις προσωπικά. Όχι, δεν το έπαιρνα να δουν το πράγμα. Θυμούμαι που τον τζόρο που μου μωρώ να μου λαλείτε ότι είμαι σαν δικό σας παιδί. Έτσι είναι, γε μου. Τότε τι έγινε, τι άλλαξε? Μετά από τούτα ούλα που γίνανε τον τελευταίο καιρό, το μόνο που έχετε να μου πείτε τώρα που έρχεστε σπίτι μου, εν να αφήσω την εγγονή σας ήσυχη, γιατί? Αλέξη! Παπάς σου, Αλέξη μου! Η όλη σταμάτα! Ο παπάς μου τι? Για τον παπάς σου που ευθύνεται για τον ούλο. Τι δεν μιλάς, κύριε Διάκο? Κάτσε λίγο, ρε Παύλο, κάτσε. Καταλάβω. Έρχεσαι και με ρωτάς τι έχει συμβεί στη μητέρα σου. Προφανώς δεν έχω καταλάβει. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής. Η μητέρα μου εξαφανίστηκε. Τι πράγμα? Εξαφανίστηκε? Δεν της έχει μιλήσει κανείς. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Και το κινητό της είναι κλειστό. Και από πότε έγινε το σημείο ζωής? Από χθες το απόγευμα. Στην αστυνομία πήγες, το κατέθεσες, το είπες? Ναι. Και? Το έκανα. Και? Ακόμα την ψάχνουν. Ρε Παύλο, γιατί συνέβη εχθές και άρχισε και μου το λες σήμερα, γιατί δεν ήρθες αγόρι μου νωρίτερα? Πίστευα ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ότι κάπου πήγε και κάποια στιγμή θα επέστρεφε. Ναι, δεν επέστρεψε. Κάτσε να πάρω ένα δικό μου στην αστυνομία. Δεν χρειάζεται. Τι εννοεί? Η αστυνομία δεν ξέρει τίποτα. Μόνο εσύ μπορείς να μου πεις. Την αγαπάς, είσαι ερωτευμένος μαζί της. Θες να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου με αυτή. Με μένα τι κάνεις? Όλα αυτά που είπαμε, όλα όσο ονειρευτήκαμε. Με εκδικήσε για τότε. Ποτέ δεν ξεπέρασε το γεγονός ότι σε χώρισα. Και περίμενες ποτέ θα έρθει κατάλληλη στιγμή για να με εκδικηθείς, ε! Συγχαρητήρια, τα κατάφερες! Άσε με! Λοιπόν, η Μαριάννα θα μείνει με τον παππού της.
Έχουν ξετρελαθεί ο ένας με τον άλλον. Είχες δίκιο τελικά που του μίλησα. Ναι. Και η μάνα μου φυσικά έχει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, την έδιωξε από σπίτι μόλις έμαθε την αλήθεια ο μπαμπάς μου, αλλά τι να κάνουμε. Έπρεπε να μάθει κι αυτή με κάποιον τρόπο. Ζωή. Ζωή. Με συγχωρείς. Κλαίς. Όχι, καλά είμαι. Ναι, το βλέπω. Πες μου, τι έλεγες. Τίποτα, άσε τι έλεγα εγώ. Μήπως πρέπει να πας να βρεις τον Ορέστη. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ρε κόριτσι μου. Με τον Ορέστη τελειώσαμε. Οριστικά. Εντάξει, νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολική. Τα βλέπεις όλα αρνητικά αυτή τη στιγμή. Ήθελα να της κάνει πρόταση γάμου, αλλά εγώ τα βλέπω αρνητικά. Δεν είναι αυτό. Ήθελα να της κάνει πρόταση γάμου, της πήρε μονόπετρο, αλλά. Αλλά τι! Ήθελα να της κάνει πρόταση γάμου, αλλά έγινε το ατύχημα. Και κατά τα άλλα, εγώ το μεγαλοποιώ μέσα μου. Ζωή, ο Ρέστης νοιάζεται για σένα. Έπρεπε να το ξέρεις. Άλλο το νοιάζομαι για σένα και άλλο το θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί σου. Και στο κάτω-κάτω, εντάξει. Ας πούμε ότι ήρθε εδώ για να ζυγίσει την κατάσταση και να δει με ποια θέλει να είναι. Η ελπίδα τι είναι, δηλαδή, μια καβάτζα ή εγώ είμαι η καβάτζα. Δεν πρέπει να τα βλέπεις έτσι τα πράγματα. Ο Ορέστης δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Δεν ξέρω τίποτα για τον Ορέστη πλέον. Μην το κάνεις αυτό. Ήσασταν μια χαρά οι δυο σας. Τι λες, ρε Λένη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το ξεχάσεις όλο αυτό και να πας να τον βρεις. Και να μιλήσετε. Μην το ξανακάνεις αυτό. Δεν αξίζει. Δεν κατάλαβα τι κάνεις τώρα, με απειλείς. Πάρ' το όπως θέλεις. Σήκω και φύγε τώρα. Και μην τολμήσεις να ξανάρθεις εδώ να με απειλήσεις, γιατί θα... Δεν σε συμφέρει να με έχεις απέναντί σου, κύριε Σταυριανέ. Αν πάθει κάτι φαίη, θα φροντίσω να μάθει όλη η Κύπρος τι έγινε πριν 20 χρόνια. Και εμένα με συμφέρει πολύ να βγει αυτή η είδηση προς τα έξω. Και θα βγει με ένα κλικ, κύριε Σταυριανέ. Με ένα κλικ. Ξέρεις πόσα φύλλα θα πουλήσω με αυτό το κλικ. Έχεις ιδέα? Χάρη σας έκανα τόσο καιρό που κρατούσα την είδηση μακριά από τη δημοσιότητα. Και σε παρακαλώ, φρόντισε να μάθει και ο αγαπημένος κύριος υπουργός αυτά που σου είπα. Θέλω μέχρι το πρωί να ξέρω που είναι η Φέη. Και πες στον κύριο Διάκο να μην διανοηθεί να με βγάλει και εμένα από τη μέση με το γνωστό εύκολο τρόπο που ξέρει. Γιατί η είδηση είναι ήδη γραμμένη και πολύ καλά φυλαγμένη. Και αν πάθω κάτι, θα είναι η πρώτη που θα ανοίχτει. Ξηγηθήκαμε? Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εξαφάνιση της Φέης. Κι εγώ γιατί δεν σε πιστεύω. Γιατί... Ξέρω ότι δεν πάντησες εσύ τη σκανδάλη. Αλλά ξέρω επίσης ότι τόσα χρόνια τον καλύπτεις μια χαρά. Δεν είμαι ηλίθια. Καταλαβαίνω ότι με κάτι σε κρατάει στο χέρι. Και είμαι σίγουρη ότι πίσω από την εξαφάνιση της Φέης κρύβεται αυτός. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Δυστυχώς η Φέη έκανε το λάθος και είπε ότι γνωρίζει τα πάντα. Και πολύ φοβάμαι ότι κάτι της έκανε για να εξασφαλίσει τη σιωπή της. Ή ακόμα και για να την εκδικηθεί. Να την εκδικηθεί γιατί? Δεν ξέρω, αυτό μόνο η ίδια το γνωρίζει. Εξάλλου είναι και αυτή η υπόθεση με το ξενοδοχείο σου που σε βοήθησε να το πουλήσεις. Αν τα πιστεύεις όλα αυτά, τότε γιατί ήρθες εδώ και κατηγορείς εμένα? Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να της κάνω κακό. Γιατί εσύ, κύριε Σταυριανέ, γνωρίζεις ακριβώς τι της έχει συμβεί. Ή μήπως κάνω λάθος? Γι' αυτό σου λέω, σε παρακαλώ. Αν γνωρίζεις κάτι, πες μου. Πες μου τουλάχιστον αν είναι καλά. Βοήθησέ με να τη βρω. Γιατί τι σχέση είναι εσύ ο παπάς μου μαζί με την Ιόλη? Μας θέλει μαζί. Ιόλη, σταμάτα! Όχι, παππού. Αφού αποφάσισες να το ξεκινήσεις, να το τελειώσω εγώ. Που τη στιγμή, Αλέξη μου, που ο παπάς σου έμαθε ότι εμείς οι δυο κάτι συμβαίνει μεταξύ μας. Καταρχήν, πώς το έμαθε? Από τους μπράβους που έβαλε. Σταμάτα, Ιόλη! Όχι, αφήστε την να συνεχίζει. Σωστά, οι μπράβοι του που με παρακολουθούν συνέχεια παντού. Ενημερώσαν το με κάθε λεπτομέρεια. Για ό,τι συμβαίνει μεταξύ μας, το ότι έρχομαι δαμέ, το ότι φκένουμε, το ότι κάνουμε παρέα. Καλά, λοιπόν, το κάνω. Έμπαει το μυαλό σου. Εθύμωσε και κάλεσε τον παππού μου να του μιλήσει, να του πει να μείνω μακριά σου. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι σαν εσάς, είμαι κατώτερη των προσδοκιών του. Πάψε! Ναι, ξέρεις έναν οίκο στην καλή κοινωνία όπως εσύ και η οικογένειά σας. Ευτυχώς. Καταλαβαίνεις ότι ενταξικό το πρόβλημα, ναι. Τα μαλακίες εν τούτες σου λες τώρα. Τούτο λέω κι εγώ, είδες. Εγώ λέω να σταματήσετε κι δυο. Μα να ντρέπεστε καθόλου. Κύριε Γεράσιμε, πραγματικά λυπούμε, αλλά θέλω να φύγετε. Εν το περίμενα τούτον που σας. Το τι είναι να κάνω εγώ στη ζωή μου,
δικό μου πρόβλημα. Εντάξει, και σίγουρα ένα φορά τον παπά μου. Ούτε καν τον ερώτησα για την άποψή του. Ιε μου. Θέλω να συνεχίσω άλλο. Σας παρακαλώ, φύγετε. Εντάξει, έλα, Ιόλη, πάνε. Όχι, Ιόλη, να μην είδαμε μαζί μου. Α, θέλει. Θέλεις. Νομίζω εγκαλεί. Όχι. Να μην είδαμε εγώ. Πες μου. Με έκανες να νιώσω τόσο άσχημα όταν σου ζήτησα να χωρίσουμε. Προσπάθησες να μου ρίξεις όλες τις ευθύνες. Κι εγώ σε βλάκα σε πίστεψα. Τρελάθηκα από τις τύψεις. Η ζωή όμως σε τι σου έφταξε. Πραγματικά πιστεύεις ότι η ζωή φταίει για μας τους δύο? Άσε με να σου μιλήσω. Δεν ήσουν πιστή απέναντί μου, Ελπίδα. Με απάτησες. Ακόμα και με τη ζωή, όταν βρεθήκαμε ήταν λίγο πριν το ατύχημά μου. Ποτέ πριν. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ σου ήμουν πιστός. Γιατί εγώ ήμουν έτοιμος να σου ζητήσω να γίνεις γυναίκα μου. Πού πας? Δεν θα κάτσω εδώ να σε ακούω να με προσβάλλεις. Να πας στο καλό. Εξάλλου δεν έμεινε τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Πριν φύγεις όμως, μην ξεχάσεις να πάρεις το μονόπετρό σου. Άλλα. Και φύγε. Δεν θέλω να μου ξαναπείς ποτέ τίποτα για τον Ορίστη. Για να φτάσει στο σημείο να θέλει να την παντρευτεί σημαίνει ότι την αγαπάει. Δεν είναι έτσι. Είναι και το ξέρω. Ο μόνος λόγος που ήρθε εδώ ήταν για να με εκδικηθεί για τότε που τον χώρισα. Ζωή. Τέλος συζήτησης. Θα το μετανιώσεις και θα είναι αργά. Δεν με νοιάζει. Νομίζω μιλάει λίγο ο εγωισμός σου. Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για αυτό το θέμα. Σε παρακαλώ, μπορείς να το σεβαστείς. Ωραία, εντάξει. Σταματάω. Πού πας? Θέλω να πάω λίγο μέσα να ηρεμήσω. Α, γιατί θέλω να σου πω κάτι, αλλά εντάξει. Με συγχωρείς, πες μου. Τι? Όχι τίποτα, με τα δικά σου τώρα δεν θέλω να σε ζορίζω περισσότερο. Απλώς ήθελα να σου πω για τον Γιώργο ότι το σχέδιο... Ναι. Δεν ευδοκίμησε. Τι εννοείς, τι έγινε? Ξέχασα να σε ρωτήσω με όλα αυτά που έγινα. Ήρθε και βασικά δεν θέλει να με ξαναδεί μπροστά του. Σε παρακαλώ, μην προσπαθήσεις να το ξαναμιλήσεις. Δεν υπάρχει λόγος. Τι εννοείς, και να σε αφήσω απλά να φύγεις? Δεν θα φύγω. Τώρα που είμαι καλά με τον πατέρα μου, δεν θα φύγω. Θα μείνω, θα ψάξω να βρω μια δουλειά, να μετακομίσουμε με τη Μαριάννα κάπου. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Και θέλω να ξέρεις ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστείς να φύγεις από εδώ. Μπορείς να μείνεις για όσο καιρό χρειαστεί και εσύ και το παιδί εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πραγματική φίλη. Με τόσα προβλήματα που είχες, μου στάθηκες τόσο πολύ. Και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Ο Γιώργος. Μην το απαντήσεις. Για κάτσε ρε αγόρι μου, για κάτσε. Από πού και σπου να ξέρω εγώ ποιος θα ήθελε να κάνει κακό στη μάνα σου, μπορείς να μου πεις. Έμαθα πως εδώ και καιρό βοηθάς τη μάνα μου να βρει το δολοφόνο του πατέρα μου. Τι πράγμα? Καταλαβαίνω γιατί τόσο καιρό μου το κρατούσατε κρυφό, αλλά πλέον δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε μυστικά μεταξύ μας. Δεν είμαστε πάντα καλά μας. Πίστευα ότι μετά από τόσα χρόνια θα είχε σταματήσει να ψάχνει, αλλά από ό,τι φαίνεται βρήκε το σύμμαχο που χρειαζόταν. Και τώρα το συνεχίζετε μαζί. Παύλο, τι λες? Τι στοιχεία βρήκατε, κύριε Διάκο? Γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι βρήκατε. Σωστά?
Προφανώς ο ένοχος το έμαθε και τώρα την κρατάει με το ζόρι. Προσπαθεί να τη σταματήσει. Φοβάμαι ότι θα της κάνει κακό. Παιδί μου, ποιος σου βάλε όλες αυτές τις βλακίες στο κεφάλι, μπορείς να μου πεις. Βλακίες. Βλακίες. Πού τα άμαθες αυτά τα πράγματα? Από μία φίλη της. Φίλη της. Ποια? Όνομα δεν έχει αυτή η γυναίκα. Τι σημασία έχει ποια είναι και πώς τη λένε? Αυτό που επήγαινε να με βοηθήσει να βρω τη μάνα μου. Προτού να είναι αργά. Γιατί, κύριε Διάκο, είστε κι εσείς υπεύθυνος για την εξαφάνισή της. Και αν πάθει κάτι, θα αναλάβετε τις ευθύνες σας. Πίστευτο στους ανθρώπους. Να ξέρω, ηρέμησε. Τι να ηρέμησε, ρε, όλοι μας σοβαρομιλάς τώρα. Δηλαδή, ήξερα ότι είμαι παρεμβατικός, αλλά όχι σε έτσι επίπεδο. Τι δουλειά έχει να μπλέξει μέσα σε τούτο? Είμαι παπάς. Και πολλά ωραία δικαιολογία, μπράβο. Γιατί με κανένα μωρό και θέλω τον να με βουρά από πίσω να με προστατεύει. Μα να μας πελάνει τέλεια. Έγινε, δεν τα πράγματα που φύγεις από την αρχή. Πρέπει εγώ να βάλω τα όρια μου. Λοιπόν, πάω να τον έβρισκα. Όχι, θα μας πω, πότε κάτσε, δεν υπάρχει λόγος να τον έβρισκα. Κάποιος πρέπει να τον σταματήσει. Να γίνει και τούτο. Βλέπεις, εγώ να ακούσω τον παππού μου και μείνω εδώ μαζί σου. Δεν τον ξέρεις καλά, γι' αυτό που το λέει το πράγμα. Εντάξει. Δεν τον ξέρω, αλλά κάτι κατάλαβα. Ό,τι κατάλαβες, πολλαπλασιάστο επί τρία. Αγάπη μου, άκου. Πλησιάζει η εκθέση σου σε λίγο καιρό. Πρέπει να είσαι ψύχρεμος και να εστιάσεις τη δουλειά σου. Ίσως να κάνεις τους πίνακες σου ακόμα. Μην ασχολείσαι με μικροπρέπειες. Συνέχιζε, πάει καλά. Εμείς αποφασίζουμε για μας. Εσύ, εγώ και κανένας άλλος. Και καλά έκαμε που μίλησες στον παππού μου έτσι. Εντάξει, ο παπάς σου από την πλευρά του είχε τα δίκια του. Με ξέρεις σαν άνθρωπο. Και είναι λογικό να θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Το καλό μου. Ξέρω το μόνον εγώ. Ωραία. Αν περνάς καλά, αν είσαι καλά, να το δει και να το καταλάβει. Τελικά είναι φοβερό το πόσο λίγο με ξέρεις. Πιστεύεις αλήθεια ότι θα μπορούσα να βάλω άλλον άντρα στη ζωή μου? Θα έπρεπε να ντρέπεσαι κανονικά. Εγώ? Ναι, ορίστε, εσύ. Γιατί προφανώς από ό,τι φαίνεται έψαχνες μία αφορμή για να μεταθέσεις τις ευθύνες σου. Και τελικά τη βρήκες. Και πας να βγεις και από πάνω. Τι λες? Αυτό που ακούς. Το σκέφτηκες πολύ καλά για να με φέρεις εδώ, ε? Αλήθεια, γιατί με έφερες? Για να με προσβάλλεις και να νιώσεις καλύτερα? Καλά, θα με τρελάνεις τώρα. Εγώ προσπαθώ να βγω από πάνω ή εσύ? Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Έχω αποδείξεις. Ή έστω νομίζεις ότι έχεις. Βρήκα δεύτερο μονόπετρο στα πράγματά σου. Τι έχω παρεξηγήσει δηλαδή? Αλλά στο καλύτερα. Ό,τι και να μου πεις θα είναι ψέματα ή δικαιολογίες. Δεν πρόκειται να σε πιστέψω ξανά. Α, ναι? Ναι. Εντάξει λοιπόν, εφόσον δεν πρόκειται να με πιστέψεις ό,τι και να σου πω, ψάξ' το μόνος σου. Τι εννοείς? Αν έχεις ακόμα την απορία να μάθεις για το δαχτυλίδι, ρώτα τη Μύρια. Και να δω τότε τι θα μου πεις. Με σκούρεις πάρα πολύ, δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πού σκαρφίστηκε όλη αυτή την ιστορία, αυτή η φίλη της μάνας. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω περισσότερο, είναι που βρήκε το θράσος να έρθει να στα πει όλα αυτά. Δηλαδή δεν ισχύει τίποτα? Τίποτε απολύτως. Και για να σου δώσω να καταλάβεις, έτσι. Η μητέρα σου πριν από 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όντως είχε έρθει και είχε ζητήσει τη βοήθειά μου. Είχε βλέπει μάθει από την αστυνομία ότι ο πατέρας σου σκοτώθηκε σε μία συναλλαγή εμπόρων ναρκωτικών. Τους έπιασε και τον πυροβόλησαν. Αλλά αυτό δεν αποδείχτηκε ποτέ. Ακριβώς. Δεν αποδείχτηκε γιατί δεν βρέθηκε ποτέ κανένα στοιχείο. Δεν άφησαν κανένα ίχνος.
Και η μητέρα σου δεν μπορούσε να το ξεπεράσει εύκολα αυτό. Θα μου πει ποιο θα μπορούσε. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά ακόμα και όταν έκλεισε η υπόθεση, όταν έκλεισε ο φάκελος, η Φέη είχε βάλει σκοπό τη ζωή της να μάθει ποιος ήταν αυτός που πάτησε τη σκανδάλη. Της είχε γίνει αιμονή. Προσπάθησα να της αλλάξω μυαλά, προσπάθησα να της πω ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται με τον υπόκοσμο, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Δεν έκανε πίσω. Και τότε αναγκάστηκα να της μιλήσω για σένα. Της είπα ότι αν δεν την ένοιαζε για τον εαυτό της, υπήρχες εσύ στη ζωή της. Τι θα γινόσαν, θα βρισκόσουν στον δρόμο. Και εκεί νομίζω ότι κάτι έγινε. Και. Για αρκετό καιρό θεωρούσα ότι είχε σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν μου είχε δώσει κανένα δικαίωμα, δηλαδή, να σκεφτώ κάτι άλλο. Με καταλαβαίνω. Γιατί εξαφανίστηκε χωρίς να με ειδοποιήσει. Η μάνα μου δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Μικρέ. Έχω μια σκέψη. Σήκω. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω, έχω μια ιδέα. Κάτι σκέφτηκα. Πήγαινε σπίτι, Παύλο. Πήγαινε σπίτι και περίμενε τη μητέρα σου, θα έρθει εκεί. Το πιο πιθανό είναι ότι πήγε κάπου να ηρεμήσει. Να ηρεμήσει από τι? Είχαμε κάτι προβλήματα στο Υπουργείο αυτές τις μέρες. Παραιτήθηκε. Γιατί? Δεν το ξέρεις. Έκανα ένα πολύ σοβαρό λάθος. Πολύ σοβαρό που μαθεύτηκε, οπότε ξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Δεν θέλω να σου πω λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι και σωστό τώρα στην απουσία της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι. Πήγαινε σπίτι, αγόρι μου. Πήγαινε να την περιμένεις και θα έρθει. Γιατί δεν μου είπε τίποτα εμένα? Θα είχε τους λόγους της. Πήγαινε σπίτι να την περιμένεις. Άντε, πήγαινε. Καλό βράδυ, κύριε Γιάννη. Τι της έκανες, Λευτέρη? Μου λες την αλήθεια? Γιατί, παιδί μου, να σου πω ψέματα? Δεν ξέρω, Μύρια. Μπορεί να είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Ελπίζω μόνο να μην προσπαθείς να καλύψεις την ελπίδα. Γιατί αν καταλάβω κάτι τέτοιο... Για όνομα του Θεού, Ορέστη μου! Μην προσπαθείς τώρα να έβρεις ελαφρυντικά για να δικαιολογήσεις εκείνο που τις έκανες. Δεν προσπαθώ να βρω... Του τον κάνεις. Μα πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σε απάτησε και ότι μάλιστα δέχτηκε και πρόταση γάμου από κάποιον άλλο? Πότε πρόλαβε? Κοίτα, Ορέστη μου, να πας να την έβρεις και να τη ζητήσεις συγγνώμη. Να τα ξανάβρετε, αγάπη μου. Διότι αν κάνεις το λάθος και χάσεις την, μετά θα είναι πολύ αργά όταν θα το μετανιώσεις. Λοιπόν, εφόσον δεν πρόκειται να με πιστέψεις ό,τι και να σου πω, ψάξ' το μόνος σου. Τι εννοείς? Αν έχεις ακόμα την απορία να μάθεις για το δαχτυλίδι, ρώτα τη Μύρια. Και να δω τότε τι θα μου πεις. Yes.
Τι της έκανες, Λευτέρη? Δεν με γέλασε εμένα. Άκουσα όλη την κουβέντα που είχες μαζί με τον Παύλο. Και έβγαλες το συμπέρασμα ότι έχω κάνει κάτι στη ΦΕΗ. Κατάλαβα ότι η σχέση σου με τον Παύλο τελείωσε και ότι το μόνο που θέλεις είναι να είσαι με τον Ορέστη, τον αγαπάς. Ναι, και θέλω πάρα πολύ να το καταλάβει και να γυρίσει σε μένα. Μην ανησυχείς, είναι θέμα χρόνου, θα δεις. Εντάξει, του μίλησες, φάνηκε να σε πιστεύει. Φυσικά. Και τι ακριβώς του είπες? Αυτά που συμφωνήσαμε. Παύλο, η ίδια η Φέη μου είπε ότι ο Λευτέρης τη βοηθάει να βρει το δολοφόνο του πατέρα σου. Και μάλιστα, όχι πριν 4 χρόνια, τώρα, πρόσφατα. Γι' αυτό σου λέω, μην τον πιστεύεις. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Είμαι. Μου το είπε και ο Αντρέας Σταυριανός. Ο Λευτέρης σίγουρα γνωρίζει. Η Μαριάννα είναι δικό σου παιδί. Τι είπες? Σαν καταιγίδα ξεσπάει, λάσπη να φύσει και φως. Αυτή η αγάπη λιγάει, το χρόνο το σταματάει, να ανθίσει ο κόσμος.